Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο κανάλι Θάνος Κόκαλης Δημοσιογράφος. Αυτή τη φορά θα μιλήσουμε για ένα θέμα που θα έχετε την εντύπωση ότι μοιάζει με ταινία επιστημονικής φαντασίας, όμως δεν είναι καθόλου έτσι τα πράγματα, είναι πραγματικότητα και αυτό που θα ακούσετε δοκιμάστηκε στην Ελλάδα πειραματικά το καλοκαίρι του 2020. Ίσως κάποιοι έχετε ακούσει για το συγκεκριμένο θέμα κάποιες λεπτομέρειες, όμως τόσο σημαντικές λεπτομέρειες και τόσο αναλυτικά δεν νομίζω ότι τα έχετε ξανακούσει. Αυτά που λέει η καθηγήτρια του Αμερικανικού Πανεπιστημίου της Πενσιλβάνια είναι πραγματικά ανατριχιαστικά. Να πούμε ότι αποτελεί μία εκ των συντελεστών ενός συστήματος τεχνητής νοημοσύνης. Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα στις 9 Μαρτίου του 2021, ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που το βάφτισαν Εύα, έχει και όνομα δηλαδή, δοκιμάστηκε για τον εντοπισμό πιθανών κρουσμάτων κατά την άφιξη επισκεπτών, τουριστών στις εισόδους της χώρας μας, συνοριακή σταθμή, αεροδρόμια, λιμάνια. Η τεχνητή νοημοσύνη ενεργοποιήθηκε στην Ελλάδα περίπου στα τέλη Ιουλίου και λειτουργήσε σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η καθηγήτρια που είπαμε προηγουμένως, από τον Αύγουστο μέχρι και τον Νοέμβριο του 2020. Οι δημιουργοί της ΕΒΑΣ ισχυρίζονται ότι με μέθοδο πρόβλεψης κατάφερε να αναγνωρίσει σχεδόν 2 φορές περισσότερα κρούσματα ασυμπτωματικών από ό,τι συνέβαινε με τις συμβατικές μεθόδους. Γι' αυτό τα πήγαμε τόσο καλά από το Σεπτέμβριο του 20 και μετά. Ένα πρώτο ερώτημα είναι αυτό. Στη μελέτη αναφέρεται ξεκάθαρα το όνομα του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά μεταξύ άλλων ακούγονται και άλλα ονόματα, όπως Τσιόδρας, Χαρδαλιάς, Μαγιορκίνης και άλλοι. Κιμών, one of my collaborators at USC, talked to the Greek Prime Minister about what they're going to do about COVID testing when they decided to reopen their economy. And Greece has a pretty limited testing budget, so they get about 40 to 50,000 travelers a day. And realistically, they're able to test about 10,000 people. So about 2,000 of these tests you want to save for contact tracing. So the remaining tests we want to allocate intelligently to try to catch as many of these positive cases that we can. Στις δυνατότητες που έχει αυτό το μηχάνημα, για να καταλάβετε γιατί ακριβώς μιλάμε, αναφέρεται μεταξύ άλλων από τους δημιουργούς του ότι μπορεί να δει 9 μέρες νωρίτερα την τάση που έχει ο ιός μέσω αυτών των πιθανών κρουσμάτων και των ασυμπτωματικών και προσφέροντας έτσι σε όποιον διαθέτει αυτό το εργαλείο, έτσι λένε αυτοί, ένα προβάδισμα 9 ημερών σε σχέση με άλλες συμβατικές μεθόδους και άλλες χώρες προφανώς που τις χρησιμοποιούν. Δεν ξέρω αν σας θυμίζει κάτι αυτό. Εμένα μου έφερε στο μυαλό τη δήλωση που συνόδευε ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού κάθε φορά που έβγαινε να μας ενημερώσει για νέα μέτρα που έπρεπε να ληφθούν, λέγοντας ότι παίρνουμε τις αποφάσεις νωρίτερα και προληπτικά. Έτσι έλεγε. Όταν μπήκε σε λειτουργία η ΕΒΑ στα σύνορά μας, οι επισκέπτες καλούνταν πριν έρθουν να δώσουν σε ψηφιακή μορφή στοιχεία για τον εαυτό τους, αλλά και κυρίως για το ποιες χώρες επισκέφθηκαν στο παρελθόν. Όσοι το έκαναν, γιατί κάποιοι έκαναν πίσω, λάμβαναν ένα QR code. Θυμάστε ποιο είναι αυτό, έτσι? Είναι αυτό που βγήκε πρώτο σαν ο Έλληνας Πρωθυπουργός και ζήτησε να είναι προϋπόθεση και κριτήριο για να μπορούν οι άνθρωποι να ταξιδεύουν ελεύθερα. Αυτό το ηλεκτρονικό σφραγιδάκι, αυτό που δίνεται και σε αυτούς που έχουν κάνει το ξέρετε ποιο, όταν δινότανε σε αυτούς που τελικά δεχόντουσαν να ακολουθήσουν τη διαδικασία, τους συνόδευε συνεχώς, τους παρακολουθούσε και τους εντόπιζε ανά πάσα στιγμή, συλλέγοντας στοιχεία και δεδομένα. Τώρα θέλω πολύ προσεκτικά να ακούσετε και το εξής. Το σύστημα αυτό της τεχνητής νοημοσύνης λέγεται ότι όχι μόνο διευκόλυνε την κίνηση επισκεπτών και τουριστών στην χώρα μας, αλλά προσέφερε και τη δυνατότητα ευελιξίας στις αποφάσεις για τη στρατηγική και τα μέτρα στην Ελλάδα, μέτρα αντιμετώπισης δηλαδή αυτού που λέμε του ΙΟΚΑ 19,
Σε απλή μετάφραση, να πω τα έξυπνα μέτρα, να πω ακορντεόν, άνοιξε κλείσε. Σε αυτό το σημείο μάλιστα είναι που αναφέρεται και το όνομα του Νίκου Χαρδαλιά. Η καθηγήτρια ειδικευμένη σε αλγορίθμους, Χάμσα Μπαστάνη, από τη σχολή Wharton του Πανεπιστήμιου της Πενσιλβάνια, μίλησε αναλυτικά για αυτό στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος. Με μία μικρή έρευνα, διαπίστωσα ότι το καλοκαίρι του 2019, η ίδια, σύμφωνα με δημοσίευμα, μίλησε και σε κινέζικο πανεπιστήμιο μαζί με άλλους συναδέλφους της. Σε αυτό το σημείο επίσης υπενθυμίζω την δήλωση ενός γιατρού από την Κύπρο, ο οποίος είχε βγει, έχω βάλει αυτό το βίντεο στο Θάνος Κόκαλης Δημοσιογράφος 2 και βάζουμε άλλα βίντεο διαφορετικά, γι' αυτό κιόλας είναι καλό να κάνετε και εκεί εγγραφή. Είχε δηλώσει λοιπόν ότι για αυτούς που φεύγουν από τη ζωή έχοντας τον ιό, την αιτία θανάτου την αποφασίζει ένα λογισμικό παγκοσμίως και όχι οι ίδιοι οι γιατροί. Η τελική αιτία θανάτου, αν είναι από COVID ή αν δεν είναι από COVID, δεν είναι μια διάγνωση η οποία μπαίνει από μάσα γιατροί. Υπάρχει ειδικό λογισμικό από το Υπουργείο Υγείας, το οποίο χρησιμοποιείται παγκόσμια. Μπαίνουν οι καταστάσεις που είχε ο ασθενής κατά τη νοσηλεία, τα συνοδά νοσήματα, και αυτό το λογισμικό που είναι εξειδικευμένο αποφασίζει για την τελική διάγνωση. Δεν είναι δική μας απόφαση εάν είναι η τελική διάγνωση από COVID-19 ή όχι. Είναι από συγκεκριμένο λογισμικό. Τα ερωτηματικά που προκύπτουν είναι σίγουρα πολλά. Αλλά θα σταθώ σε αυτό που θεωρώ ότι είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή, για το αν οι αποφάσεις αυτές που επηρεάζουν και δυσκολεύουν την καθημερινότητά μου και παίρνει η κυβέρνηση, βασίζονται σε αυτό το σύστημα ή σε ένα τέτοιο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο, όλα με ερωτηματικό αυτά, έτσι, το οποίο τι κάνει, αποφασίζει για το άνοιξε κλείσε, ποια περιοχή σε ποια περιοχή επιτρέπεται να ανοίξουν τα μαγαζιά, σε ποια όχι. Είναι πολλές οι αποφάσεις για τις οποίες δεν δίνονται λεπτομερείς εξηγήσεις, είτε δεν δίνονται και καθόλου, και μας φαίνονται και παράξενες. Μην ξεχνάμε ότι με αυτά τα μέτρα που βιώνουμε με την τελευταία καραντίνα, από τον Νοέμβριο του 20, είμαστε για να μην το ξεχνάμε ούτε και αυτό, είναι που πάμε από το κακό στο χειρότερο. Ολόκληρο το δημοσίευμα. Κάτω από την περιγραφή αυτού του βίντεο, με σύνδεσμο, με link, να πατήσετε πάνω και να μπείτε μόνοι σας να δείτε όλες αυτές τις λεπτομέρειες που έχουν τρομερό ενδιαφέρον, γιατί πρέπει να αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε, ίσως για κάποιους κατανοώ ότι φυσικά είναι άλλα τα προβλήματα που σκεφτόμαστε όλοι, πώς θα πληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας, αν θα έχουμε δουλειά, άλλοι αν θα μετακινηθούμε το Πάσχα. Όμως αυτό το κομμάτι που λέγεται αλγόριθμος και της τεχνητής νοημοσύνης είναι κάτι το οποίο συνεχώς θα το ακούμε από εδώ και στο εξής και θα το βρίσκουμε είτε μπροστά μας είτε από πίσω μας. Ευχαριστώ όλους και όλες που παρακολουθήσατε για μία ακόμα φορά. Ευχαριστώ που κάνετε like, που κάνετε κοινοποιήσεις. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην προώθηση αυτού του βίντεο, γιατί υπάρχει στο YouTube ένας αλγόριθμος ο οποίος με κάποια δικά του κριτήρια αποφασίζει ότι ένα βίντεο, ας πούμε, που έχει 100-200 χιλιάδες, μπορεί και 500 από αυτό το κανάλι, δεν πρέπει να μπει στις τάσεις και να μπει κάτι διαφορετικό. Παίρνει δηλαδή αποφάσεις οι οποίες δεν ακούγονται λογικές, όμως με αυτή την κίνηση που κάνετε κάθε φορά, να ξέρετε ότι δίνει δύναμη και τελικά έως ένα σημείο, αν θέλετε, καταφέρουμε να ξεπερνάμε πολλά εμπόδια. Να είστε καλά από μένα. Γεια σας.